Γεια σας, είμαι ο Μάνος Βεζιανός, στρατιωτικός κτηνίατρος και σήμερα θα μιλήσουμε για τη χολότητα που μπορεί να παρατηρήσουμε στο κατοικίδιό μας. Τι εννοούμε χολότητα? Χολότητα ουσιαστικά εννοούμε τη δυσκολία της κίνησης, της φυσιολογικής κίνησης σε διάφορα άκρα ή ένα άκρο από το ζώο μας, δηλαδή πέραν του φυσιολογικού. Η χολότητα δεν έχει να κάνει απαραίτητα με την ηλικία του ζώου, δηλαδή το ότι ουσιαστικά το ζώο μας είναι μεγάλο σε ηλικία, αλλά μπορεί και να υποδηλώνει μία πληθώρα καταστάσεων, οι οποίες είναι, μπορεί και έντονα παθολογικές ή που μπορεί ακόμα να απειλούν και τη ζωή του κατοικιδίου μας. Πάμε να δούμε τους λόγους για τους οποίους μπορεί να παρατηρήσουμε χολότητα. Πρώτα απ' όλα θα κοιτάξουμε τα πέλματα του ζώου. Δηλαδή, αν στα πελματικά φύματα, ουσιαστικά στα μαξιλαράκια που έχει το ζώο από κάτω, που έχουν και τα κεράτινα εξαρτήματα, αν υπάρχει κάποια ουσιαστικά οπή, αν υπάρχει μια συνέχεια του δέρματος, αν έχει μπει κάποιο ξένο σώμα, αν υπάρχει κάποια πληγή μεταξύ των δακτύλων του ζώου, και αν σιγουρευτούμε ότι από όλα αυτά το ζώο μας δεν έχει κάτι, τότε μπορούμε να σκεφτούμε διάφορα άλλα αίτια. Τι άλλο θα μπορούσε να είναι? Θα μπορούσε να είναι ένας τραυματισμός των μαλακών ιστών. Δηλαδή, ό,τι και σε εμάς. Η μυς της περιοχής όπου παρατηρούμε τη χολότητα. Μπορεί το ζώο να έκανε ένα απότομο άλμα. Παραδείγματος χάρη, πόσα ζώα έχουν έρθει εδώ πέρα στην κλινική όπου έχουν κάνει ένα απότομο άλμα από τον καναπέ στο δάπεδο, όπου μπορεί να μην απέχει παραπάνω από μισό μέτρο, αλλά έχει να κάνει και ο τρόπος με τον οποίο ασκούνται οι δυνάμεις και την βιομηχανική της περιοχής, πώς ασκούνται οι δυνάμεις, με τι γωνίες και μπορούν να δημιουργήσουν ακόμα και κατάγματα. Άρα λοιπόν, ας έχουμε στο μυαλό μας ότι μπορεί να είναι και κάτι απλό, μία θλάση, ένας μόλοπας μπορεί να χτύπησε σε μία γωνία μέσα στο σπίτι. Αυτό μπορεί να είναι κάλλιστα μία αιτία από το ζώο μας να παρουσιάσει χολότητα. Τώρα, άλλο που θα μπορούσαμε να δούμε είναι η αρθρίτιδα. Αρθρίτιδα, τι εννοούμε? Ουσιαστικά εννοούμε την δημιουργία φλεγμονής στις περιοχές των αρθρώσεων. Ο οργανισμός όταν έχει μία άρθρωση η οποία δεν είναι σταθερή ή για διάφορους λόγους φλεγμένη, δημιουργεί οστεόφυτα. Είναι μία αντίδραση του οργανισμού να δημιουργεί, φανταστείτε ότι μπορεί να παράγει οστό για να μπορεί να σταθεροποιήσει την άρθρωση ως αντίδραση στην φλεγμονή που υπάρχει εκεί. Αυτό είναι ένας έτσι απλός τρόπος που προσπαθεί ο οργανισμός να διορθώσει το πρόβλημα, όμως μπορεί να προκαλέσει και πόνο στο ζώο. Πόνος, πολλές φορές, ίσον χολότητα. Άρα λοιπόν, πώς θα το δούμε εμείς αυτό? Το ζώο μας μπορεί να επιλέγει να μην σηκώνεται για να πάει τη βόλτα του ή να κάνει μικρότερες βόλτες. Πώς εμείς, ας πούμε, μπορεί για το χύψη λόγο να έχουμε πρόβλημα με τη μέση μας, όπως λέμε, και να μην θέλουμε να σηκωθούμε. Κάπως έτσι θα δείτε το ζώο σας να δυσανασχετεί ή να μην επιλέγει να είναι πιο δραστήριο ή δραστήριο όπως το ξέραμε. Βέβαια, αυτό μπορεί να το δούμε και στις γάτες, που υπάρχουν κάποιες πρόσφατες μελέτες και εκεί που λέει κανείς ότι οι γάτες είναι λουροειδοί και έχουν μια διαφορετική συμπεριφορά, ναι, μπορεί να δούμε αρθρίτιδα και στις γάτες. Πού μπορούμε να το παρατηρήσουμε? Στα ισχύα. Είναι μια άρθρωση όπου εκεί πέρα μπορεί να δημιουργηθεί αρθρίτιδα, είτε επειδή το ζώο είναι δυσπλαστικό, δηλαδή δεν έχει σωστή κατασκευή κατά την ανάπτυξη η άρθρωση, οπότε οι μυς και οι τένοντες της περιοχής δεν προλαβαίνουν να αναπτυχθούν ώστε το ζώο αναπτύσσεται όσο αναπτύσσεται γρήγορα ο σκελετός. Συνήθως αυτό το βλέπουμε στις μεγαλόσωμες φυλές. Και υπάρχει μια αστάθεια. Εκεί θα δημιουργηθούν οστεόφυτα και θα δημιουργηθεί αρθρίτιδα. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε το ζώο μας? Δίνοντας μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη αναλγητικά, μπορούμε να δώσουμε ουσιαστικά ουσίες όπου βοηθούν τις αρθρώσεις, όπως χοντροϊτίνη και γλυκοζαμίνη. Μπορούμε να κάνουμε ακινησία για ένα διάστημα ή τέλος πάντων περιορισμό των κινήσεων, έτσι ώστε να πέσει ο βαθμός της φλεγμονής της περιοχής της συγκεκριμένης άρθρωσης. Μπορούμε επίσης να δώσουμε ακόμα και μονοκλονικά αντισώματα, δηλαδή μπορούμε να κάνουμε μια θεραπεία με αντισώματα τα οποία ουσιαστικά βοηθούν στο να μην αντιλαμβάνεται το ζώο τον πόνο της περιοχής. Όχι να φτιάξουμε το πρόβλημα, αλλά το ζώο μας να έχει καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και να επιλέγει να σηκώνεται, ενώ πραγματικά έχει λόγο να πονάει, να μην αντιλαμβάνεται ότι πονάει. Εννοείται ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και χειρουργικούς τρόπους. Το ίδιο ισχύει και για τους μόλοπες που είπαμε πριν και για τις κακώσεις των μαλακών μορίων.
Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και εκεί αντιφλεγμονώδη φάρμακα και περιορισμό των κινήσεων. Πάντα να ευχόμαστε να είναι αυτά τα μέτρα τα οποία θα χρησιμοποιούμε και όχι να καταλήγουμε πολλές φορές ταλαιπωρία και του ζώου και την δική μας, δηλαδή μπαίνοντας σε δικασίες ορθοπαιδικών επεμβάσεων. Γι' αυτό και η πρόληψη, όπως σε όλα, βοηθάει. Παραδείγματος χάρη, μπορούμε να κάνουμε ακτινογραφίες όταν ζώο μας είναι κουτάβι, ιδίως όταν πρόκειται για μεγάλο ομοιφυλή, και να προλάβουμε κάποιες καταστάσεις ή να ενημερωθούμε αν το ζώο μας οδηγείται εκεί πριν καν οδηγηθεί. Άλλο ένα αίτιο που μπορούμε να παρατηρήσουμε χολότητα στο ζώο μας είναι το να έχει κάποιο κάταγμα, είτε ρογμώδες, κλειστό, δηλαδή κλειστό, να μην υπάρχει ασυνέχεια του δέρματος, είτε ανοιχτό, δηλαδή να υπάρχει το κάταγμα και να υπάρχει και ουσιαστικά μία συνέχεια του δέρματος στην περιοχή του κατάγματος, έτσι ώστε μπορεί να μπουν και μικρόβια εκεί και να δημιουργηθεί μία μόλυνση. Κατάγματα υπάρχουν και άλλου και άλλης φύσεως, όπως τα επιφυσιακά. Επιφύσεις λέγονται οι περιοχές εκείνες, συνήθως στα μακρά οστά γίνονται αυτά τα κατάγματα, όπως το μοιραίο και το βραχιόνι, όπως ας πούμε αυτό εδώ είναι ένα μοιραίο. Στην περιοχή εδώ πέρα που τελειώνει το οστό, υπάρχει ουσιαστικά κάτι φανταστείτε σαν τζέλ. Και αυτό δίνει το μήκος στο οστό προς τα πάνω και προς τα κάτω. Κάποια στιγμή όταν διαμορφωθεί το τελικό μέγεθος του οστού, αυτή η περιοχή που ουσιαστικά δίνει παραπάνω μήκος στο οστό, οστεώνεται, αλλά την περίοδο όμως που το ζώο είναι μικρό και ακόμα δεν έχει οστεωθεί αυτή η περιοχή, όπου μόνο δίνει ανάπτυξη, τότε είναι πολύ επιρρεπής αυτή η περίοδος στο να δημιουργηθούν κατάγματα. Άρα φανταστείτε να έχουμε οστό και στη μέση ένα χόνδρο, ο οποίος ουσιαστικά δημιουργεί την αύξηση του οστού. Εκεί, όσο αυτός ο χόνδρος είναι χόνδρος και δεν έχει οστεωθεί, υπάρχει επικινδυνότητα με ισχυρές δυνάμεις όταν ασκούνται στην περιοχή να δημιουργηθούν κατάγματα. Αυτά λέγονται επιφυσιακά κατάγματα, δηλαδή κατάγματα των επιφύσεων, των περιοχών αυτών ανάπτυξης του οστού. Άρα λοιπόν, τα ζώα όταν είναι κουτάβια, όταν είναι μικρά σε ηλικία, είναι επιρρεπή. Άρα λοιπόν να το έχουμε πάντα υπόψη μας, έτσι ώστε να τα έχουμε σε ένα ασφαλές περιβάλλον μέχρι να αναπτυχθούν και να νοστεωθεί η περιοχή. Τώρα, άλλο που μπορούμε να πούμε για την παρουσία χολότητας στο ζώο μας είναι η πανοστεΐτιδα. Άλλο που μπορούμε να σκεφτούμε είναι οι διάφορες κακώσεις των συνδέσμων. Οι σύνδεσμοι ουσιαστικά μπορούμε να φανταστούμε ότι είναι κάποια, ας μου επιτραπεί ο αδόκιμος όρος, συνδέσεις των περιοχών ενός οστού με ένα άλλο οστό όταν αυτά τα δύο συμβάλλουν και δημιουργούν μία άρθρωση. Και γενικότερα φανταστείτε τους μηχανισμούς αυτούς και τα εξαρτήματα που έχει το σώμα και το δικό μας αλλά και των ζώων για να κρατάει κάποιες περιοχές συνεκτικά δεμένες, όπως ο Αχιλλής τένοντας, όπως ο πρόσθετος χιαστός σύνδεσμος. Αυτοί είναι τενόντιοι σχηματισμοί οι οποίοι συγκρατούν και κρατούν οστά στη σωστή θέση, έτσι ώστε να λειτουργούν φυσιολογικά και να έχουν σωστή και άρτια κίνηση. Όταν αυτά τα εξαρτήματα είτε κοπούν, είτε τραυματιστούν, είτε είναι σε μια κατάσταση όπου φλεγμένουν, πάλι το ζώο καταλαβαίνετε ότι θα έχει χολότητα. Δηλαδή φανταστείτε εδώ να έχουμε μια άρθρωση του γόνατος, ας πούμε. Τι θα κρατάτε αυτά δύο στα. Εδώ υπάρχουν μυς, οι τένοντες. Όταν αυτοί τραυματιστούν, καταλαβαίνετε ότι και σωστή κίνηση δεν θα έχει η άρθρωση του γόνατος και η κινητικότητα που δεν θα έπρεπε να έχει θα παρουσιάζει, οπότε είναι πολύ σημαντικοί οι τένοντες. Άρα λοιπόν, όταν φλεγμένουν, το ζώο οδηγείται στη χολότητα. Άλλος λόγος για τον οποίο το ζώο μας μπορεί να παρουσιάζει χολότητα, ιδίως σε συγκεκριμένη άρθρωση, όπως λέγαμε πριν για αρθρώσεις, είναι η άρθρωση του γόνατος, εκεί υπάρχει ένα οστό που λέγεται πηγονατίδα. Όταν αυτό το οστό, το οποίο ουσιαστικά διατρέχει αυτήν εδώ την περιοχή, ουσιαστικά κινείται λανθασμένα προς την εσωτερική πλευρά του ποδιού και μετακινείται
σε μια περιοχή όπου δεν θα έπρεπε καν να μετακινείται, απλά να ακολουθεί μια συγκεκριμένη διαδρομή. Αυτό δημιουργεί και αρθρίτιδα, αυτό δημιουργεί και πόνο και φλεγμονή και όλα όσα είπαμε πριν. Λέγεται εξάρθρημα επιγονατίδας, κατατάσσεται σε διάφορους βαθμούς και μπορεί να δημιουργήσει χολότητα. Συνήθως αυτό το παρουσιάζουν, δεν είναι απαραίτητο μόνο οι μικρές φυλές, δηλαδή οι μικρόσωμες φυλές, αλλά κυρίως το βλέπουμε στις μικρόσωμες φυλές, δηλαδή ένας σκηδεμόνας που έχει ένα ζώο μικρόσωμης φυλής, μη αιμο είτε καθαρό αιμο, μπορεί να το παρατηρήσει αυτό. Και εκεί θα πρέπει να κάνει μια διερεύνηση μαζί με τον κλινικό κτηνίατρο, ώστε να γνωρίζει το βαθμό του εξαρθρήματος, τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει, ποια προληπτικά μέτρα μπορεί να πάρει, έτσι ώστε το ζώο να μην παρουσιάζει πόνο και χολότητα. Τέλος, μπορεί ένα ζώο να έχει ένα λόγο να παρουσιάζει χολότητα από όλους αυτούς που σας αναφέραμε πριν. Μπορεί όμως να έχει και νευρολογικό πρόβλημα, έτσι ώστε να υπάρχει μια κακή ρύθμιση των κινήσεων, μια συντόνιστη κίνηση, να έχει αταξία, δηλαδή το κεντρικό νευρικό σύστημα να δίνει λάθος εντολές. Εμείς να το αντιλαμβανόμαστε ότι εντάξει, απλά έχει μια χολότητα και να χάσουμε ουσιαστικά τη διάγνωση. Σε κάποιες ηλικίες είναι πιο σπάνιο, σε κάποιες άλλες όμως δεν είναι τόσο. Άρα να έχουμε στο κατά νου ότι μια χολότητα μπορεί να είναι το κάτι πολύ αθώο μέχρι κάτι πιο περίπλοκο και καλό είναι να μην αφήνουμε πολλές μέρες το ζώο μας να κουτσένει. Ούτε εμάς θα αφήναμε να το κάνουμε, άρα ούτε το ζώο μας. Θα πρέπει ο σωστή κηδεμόνας. Ευχαριστώ.